Ξανάρχομαι λοιπόν με τη δεύτερη ιδιότητα αυτή τη φορά. Από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου, το Eltran. Είναι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ και 6 χρόνια περίπου? Έρευνες σχετικά με το digital marketing, το e-business. Όταν μιλήσαμε στην αρχή με τον Κώστα Ντονώστη, μου είπε ότι θέλω να δούμε τι συμβαίνει εκεί έξω με το κομμάτι του social. Άρχισα λοιπόν να σκέφτομαι και να λέω τι σημαίνει social. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Πώς το σκέφτεται, πώς το έχει στο μυαλό του το social? Μόνο social media, μόνο digital marketing? Τι πρέπει να κάνω? Και σαν ακαδημαϊκός ξέρετε ότι αυτές, το πιο εύκολο πράγμα για μας είναι να γεννάμε ερωτήσεις. Για μένα λοιπόν το social είχε δύο άξονες, δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι για να είμαι social πρέπει να είμαι μόνο online, να είμαι μόνο offline, μπορώ να είμαι και τα δύο. Υπάρχει συνταγή της επιτυχίας? Το να δραστηριοποιούμε στο e-business, να δραστηριοποιούμε στο offline κομμάτι με αποκλείει ή όχι από το να κάνω social media? Και το δεύτερο έχει να κάνει με το προς τα ποιον είμαι social. Μέχρι τώρα ακούμε συχνά ότι είμαι social προς τους καταναλωτές και τους πελάτες μας. Υπάρχουν όμως, συγγνώμη, ακόμα δύο κατηγορίες που συχνά τις αφήνουμε απ' έξω και όμως είναι και αυτή εξίσου σημαντική για την εταιρεία μας. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με τους εργαζομένους μας και η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με τους συνεργάτες μας. Όταν είμαι social, πρέπει να είμαι social 360, να είμαι social παντού. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να βάζουμε τα κομμάτια του puzzle ένα-ένα, το ένα δίπλα στο άλλο. Τι σημαίνει είμαι social μπρος στο καταναλωτή μου? Χρησιμοποιώ το digital marketing. Χρησιμοποιώ social media, χρησιμοποιώ SEO, χρησιμοποιώ SEM. Γι' αυτό εμάς ήταν μια ερώτηση, την οποία θελήσαμε να απαντήσουμε πριν από λίγο καιρό. Έτσι, προσπαθήσαμε να διεξάγουμε μια έρευνα σε 11 κλάδους. Χωρίσαμε όλη την αγορά σε 11 κλάδους. Πήραμε 32 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ήταν μόνο ή μόνο offline. Ήταν κάποιες e-business, κάποιες offline και κάποιες και τα δύο. Μπορείτε να δείτε εδώ ότι ήταν πολυεθνικές, ότι ήταν εθνικές εταιρείες. Αυτό που θέλησαμε λοιπόν να δούμε είναι σε όλο το φάσμα που υπάρχει εκεί έξω στην αγορά, κατά πόσο χρησιμοποιούν το digital marketing. Και βάλαμε κάποιους άξονες. Ο πρώτος και ο πιο βασικός άξονας για εμάς ήταν το ποια εργαλεία χρησιμοποιούν. Ξέρω τι σημαίνει SEO σαν επιχείρηση, ξέρω τι σημαίνει SEM ή ξέρω μονάχα τι σημαίνει Facebook, Twitter, LinkedIn κτλ. Και αφού τα χρησιμοποιώ, πώς τα χρησιμοποιώ? Έχω φτιάξει κάποια στρατηγική? Έχω δίπλα μου έναν μπούσουλα που λέω ότι εκεί θέλω να πάω, αυτός είναι ο στόχος μου, άρα αυτά είναι και τα εργαλεία μου? Πώς τα μετράω τα αποτελέσματα? Λέμε πάντα στο μάθημα της στρατηγικής ότι αν δεν έχω στόχο, δεν έχω αποτελέσματα, δεν τα αξιολογώ, άρα δεν έχω και επιτυχία. Εδώ είναι κάτι που το χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ πλατφόρμες για να μπορέσω να αξιολογήσω αυτά τα αποτελέσματα. Και κλείνοντας, υπάρχει το κομμάτι των big data. Τι κάνω? Έχω ένα τεράστιο πλήθος δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα πώς τα χρησιμοποιώ και πώς τα αξιοποιώ? Αυτό λοιπόν το οποίο θελήσαμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τα δεδομένα για αρχή και να δούμε αν υπάρχουν κατηγορίες. Βρήκαμε ότι υπάρχουν τρεις πολύ μεγάλες κατηγορίες εταιριών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί έξω. Το 16% είναι οι πρωτοπόροι. Τι σημαίνει πρωτοπόρος? Κάθε φορά που θα βγει κάποιο νέο χαρακτηριστικό στο Facebook, κάθε φορά που η Google θα λανσάρει κάτι καινούριο, εγώ είμαι εκείνος που θέλω να το δοκιμάσω και θέλω να το δώσω πρώτο στον πελάτη μου. Είμαι εκείνος ο οποίος έχω μία στρατηγική και είμαι εκείνος ο οποίος έχω εντάξει το digital marketing σαν ένα βασικό κομμάτι της όλης marketing στρατηγικής της οποίας έχω. Ένα 66% είναι παραδοσιακές εταιρείες. Τι σημαίνει παραδοσιακή εταιρεία? Έχω social media, προσπαθώ να είμαι εκεί. Δεν σημαίνει όμως ότι τα ακολουθώ και συνέχεια από πίσω. Απλώς έχω μια καλή και αξιοπρεπή παρουσία. Και το τελευταίο είναι ένα 18% που είναι αρχάρι. Είναι εκείνοι οι οποίοι φοβούνται να κάνουν το επόμενο βήμα. Είναι εκείνοι που θέλουν να έχουν στα χέρια τους πολύ καλά αποτελέσματα πριν πούν ότι ναι, θα κάνουν τη συγκεκριμένη ενέργεια. Και είναι εκείνοι οι οποίοι πάντα ακολουθούν τις εξελίξεις. Γιατί όμως τα χρησιμοποιούν εταιρείες? Παλιά, όταν είχαμε διεξάγει την ίδια έρευνα πριν από 3-4 χρόνια, ο πιο σημαντικός λόγος ήταν για να μπορέσει να γλιτώσει κόστος. Πλέον έχουμε τη χαρά αυτός ο λόγος να είναι ο τελευταίος και να μην είναι ο πρώτος. Και ο πρώτος να είναι για το brand awareness και το customer engagement. Τι σημαίνει? Ότι είμαι σε μια πιο όριμη αγορά, σε μια αγορά η οποία αρχίζει σιγά σιγά να καταλαβαίνει ότι δεν γλιτώνω κόστος μέσα στο digital marketing. Ίσα-ίσα, άμα το κάνω σωστά και με δομημένο τρόπο, μπορεί να δώσω και παραπάνω χρήματα. Αλλά τα αποτελέσματα τα οποία θα έχω θα είναι σίγουρα πολύ πιο πάνω από αυτά τα οποία θα περίμενα με άλλους τρόπους.
Και τα δημοφιλέστερα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν έρχεται στην πρώτη θέση το SEM. Κάποιοι ρωτούν, κάποιοι μάλλον ρώτησαν και είναι σημαντικό αυτό, θα μου πείτε τη διαφορά του SEM και του SEO. Όταν μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο digital marketing, περιμένεις να μην σου κάνει αυτή την ερώτηση συνήθως. Υπήρχε ένα ποσοστό περίπου 3 στους 10-30% οι οποίοι την ρώτησαν. Όταν λοιπόν τους ρωτήσαμε μετά, τι θα θέλατε εσείς από εμάς, για να σας πούμε ότι ναι, νιώθετε πιο confident, είστε πιο αισιόδοξοι ότι όλοι θα πάνε καλά, αυτό που μας είπαν ήταν εκπαίδευση πάνω στο digital marketing. Και ποια social media χρησιμοποιούμε? Facebook, YouTube σκοράρουν στις πρώτες θέσεις. Αν κοιτάξουμε την αντίστοιχη έρευνα καταναλωτών που τρέχουμε κάθε χρόνο, θα δείτε ότι σε αυτές τις δύο θέσεις είναι και οι καταναλωτές μας. Εκεί θα τους βρούμε. Απλώς τα αποτελέσματα είναι λίγο ανάποδα. Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι πρώτα χρειαζόμαστε το YouTube και μετά το Facebook. Όμως είναι δύο κομματάκια τα οποία πηγαίνουν χεράκι-χεράκι, άρα δεν είναι κάτι που μας πειράζει ιδιαίτερα. Και έπειτα έχω το να είμαι social στους εργαζομένους μου. Έχω μια πολύ μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν μέσα στην εταιρεία μου. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να είναι ευχαριστημένοι και θέλουν με κάποιο τρόπο να μπορούν να λειτουργήσουν σε ομάδες. Εάν δεν είμαι κοινωνικός μπροστά εκείνους, αν δεν είμαι social, δεν θα λειτουργήσω κιόλας. Υπάρχουν δύο ποσοστά τα οποία μας είχαν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ένα 58% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι χρησιμοποιώ το Messenger και μάλιστα το έχω εσωτερικά στην επιχείρησή μου. Είναι η πιο απλή μορφή κοινωνικοποίησης την οποία μπορώ να έχω, όμως είναι και η πιο βασική. Αν δεν μπορώ να επικοινωνήσω και ο μόνος τρόπος που έχω είναι το απλό email, τότε κάτι χάνω. Κάτι χάνω από την καθημερινότητα των ανθρώπων που είναι μέσα σε μένα. Και ένα 32%, μόλις 3 στους 10, οι οποίοι δηλώνουν ότι έχω κάποια τμήματα και από εκεί και πέρα για να πετύχω το στόχο μου δημιουργώ διαφορετικές ομάδες σε κάθε project. Γιατί το κάνω? Γιατί θέλω διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικά τμήματα να μπορέσουν να ενισχύσουν αυτό το οποίο εγώ σκέφτομαι και θέλω να πετύχω. Και το τελευταίο κομμάτι έχει να κάνει με το πόσο social είμαι απέναντι στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζομαι. Σε λίγο μέσα στην ημέρα θα δείτε και για τα κομμάτια του logistics, για το e-business, θα δείτε για κομμάτια σίγουρα digital marketing και τα υπόλοιπα. Οι εταιρείες, ένα 77% είχαν δηλώσει ότι έχω ένα μεικτό σχήμα συνεργασίας. Τι σημαίνει μεικτό σχήμα? Ότι σίγουρα υπάρχει ένα digital agency το οποίο βρίσκεται στην επιχείρησή μου, με το οποίο συνεργάζομαι και είναι αυτό το οποίο θα μου κάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Μπορώ να επικοινωνήσω με αυτό? Είμαι κοινωνικοποιημένος προς αυτό? Αυτό το οποίο λένε είναι ότι στις περιπτώσεις όπου πραγματικά ανήκω στους πρωτοπόρους, αυτό το 16% το οποίο είδαμε στην αρχή, εκείνοι οι οποίοι είναι τα digital agencies είναι και βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης. Στους τελευταίους, εκείνους δηλαδή, οι οποίοι δεν ήταν πρωτοπόροι και ήταν στην ακριβώς αντίθετη κατάσταση, δυστυχώς απλώς τους θεωρώ σαν ένα συνεργάτη που θα μου βγάλει έξω έναν διαγωνισμό και αυτό ήταν όλο. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, ο χρόνος κυλάει. Και κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Οι καταναλωτές εκεί έξω γίνονται πιο όριμοι στο digital marketing, στα social media, στο τι σημαίνει SEM, στο τι σημαίνει SEO. Αν θέλω λοιπόν εγώ να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτές τις ανάγκες, το πιο βασικό πράγμα το οποίο έχω να κάνω είναι να κοινωνικοποιηθώ. Να γίνω social προς όλες τις κατευθύνσεις και αυτό να με οδηγήσει και στην επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.